υπερταλαντούχος άνθρωπος. Είναι... Όχι να μου πνείς. Λοιπόν, πιάσε το νεράκι σου με την ησυχία σου. Ο Φώτης Γεωργίδης είναι μαζί μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά. Καλώς ορίσες. Καλώς σας βρήκα. Να που κάνεις, αγάπη. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, όλα καλά. Πώς δεν ήρθες? Που το γέρι. Ενώ πήγες διακοπές, σε φέραμε σε επεισόδιες διακοπές, σε φέραμε σε πουγύρισμα. Κοίταξε, ήμουν σπίτι και έπρεπε να βρω το γιο μου φυσική. Εντάξει, πριν το να πας μου. Καμνή φυσική είναι ακόμα τέλος, ξέρω το. Να πάει Λύκειον τώρα, οπότε ναι, έχουμε τον τραγμάτι. Λύκειον. Καμνή προετοιμασία. Πότε έγινε ο γιος σου 15 χρονών, πόσο, 15, 16. Πότε έγινε 15, το Ιούνιο. Οκ, εντάξει. Εννοούσα πως περνούν τα χρόνια, μεγαλώνουν τα παιδιά. Δύο που είσαι, ένα. Τρία. Τέλεια, είμαι πολύ καλά. Όπως να βρεθούμε, δεν χάσεις επεισόδια. Έκαμε και τρίτο. Πέμπτες ηλικίες και τα φύλλα, τουλάχιστον για να ξέρω σε τι απευθύνομαι. Τα φύλλα προς το παρόν είναι αγόρι, κορίτσι, κορίτσι. Είναι 15, 12 και 4. Εντάξει ρε, γι' αυτό μου βγαίνει το τελευταίο. Πόσα χρόνια σου θα τα πούμε? Πάρα πολλά. Γιατί είπες όμως μέχρι στιγμής να κάνεις παλά? Όχι, κάνει κλείωσα, αλλά... Σακροκλονιά, εντάξει, κάνει μας. Ωραία. Για πες μου λοιπόν, πέραν που τις προσωπικές σου τις μεγαλώνεις στην οικογένειά σου και κάνεις και στην επαγγελματική σου ζωή. Επεκτείνεσαι, κάνεις αλλαγές. Μετά από τόσα χρόνια στον Αντένα έγινε η μεγάλη μεταγραφή φέτος, πήγες στον Αλφα. Για πες μας τα λίγο αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι μόνο οι άλλοι το θεωρούν ότι είναι κάτι το μεγάλο και εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ απλά είμαι ένας ηθοποιός που τυχαίνει να γράφω, ναι. Γιατί μου αρέσει και απλά, πάντα γράφα. Ναι. Και απλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τούτο που κάνω, είτε θεάτρο λέγεται είτε τηλεόραση. Και προσπαθώ πάντα να ζω που το πραγματικά μου το κόψει, νομίζω ότι κάτι είναι βάθο. Όταν προσπαθώ απλά να κάνω ό,τι μου αρέσει και ευτυχώς έχω την ευκαιρία να το κάνω. Εντάξει, τώρα πώς προέκυψε η μεταγραφή στον Αλφα, λίγο ένας παίχτης της ΜΑΠ, ας πούμε, πώς προέκυψε... Δεν είμαστε εμείς κάπως έτσι, ρε Φώτη μου. Απλώς τελείωσε η συνεργασία μας με το Λαπάστα Πομιλόρι που διανύει την τρίτη του σεζόν. Τελείωσε. Δεν θα έγινε τον κάτι άλλο. Εγώ είχα κάτι στο μυαλό μου να κάνω διαφορετικό που κάνω τα τελευταία χρόνια. Πρότεινα το στον Αλφα. Δεχτήκαν το. Ο Αντένα ήθελε να κάνει κάτι. Ναι. Δεχτήκαν το και προχωρήσαμε. Και μετακινήσε. Ναι. Όταν λες διαφορετικό, δεν είναι κομμωδία, δεν είναι... Όχι, δεν είναι κομμωδία. Α, δεν είναι κομμωδία. Αλλά δεν είναι ούτε δράμα, ούτε κοινωνικό, ούτε θρίλερ. Και τι είναι, ρε φίλε. Προσπαθούμε... Είναι λίγο απ' όλα. Ναι, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια σειρά και τον το φίλο στα παιδιά του Αλφα που δεχτήκαν την πρόταση, την λίγο διαφορετική. Ναι. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια σειρά η οποία να μην έχει ταυτότητα. Να αποφασίσει ο κόσμος τι είναι. Γιατί και για μένα δεν διαχωρίζονται το δράμα ούτε την κωμωδία, είναι όλα μέσα. Οπότε είναι κάτι με όλα μέσα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω πλέον στην εποχή μας κάτι για να είναι καλό πρέπει να περιέχει τα πάντα. Περάσαν οι εποχές που ήταν η ταπέλα. Α, τούτο είναι κωμωδία, sitcom, τούτο είναι δράμα, πρέπει να μελώ. Ναι. Ενώ είναι μες στη ζωή όλα. Δεν πρέπει αντίστοιχα και η τέχνη. Απλά με την πάροδο των χρόνων κάποια τα ταυτοποιηθήκαν με συγκεκριμένα είδη. Και εντάξει, εμένα τούτο με εκφράζει. Ναι. Οπότε κάνω το κοινό που έχω μέσα στο μυαλό μου και ελπίζω να γίνει αποδεκτό από το κοινό. Άγχος έχεις? Κατά έναν περίεργο λόγο, όχι. Δεν ξέρω γιατί. Πώς συμβαίνει εδώ το πράγμα? Κάνεις κάτι καινούριο από την κάμουν αρχή. Κάνω κάτι καινούριο σε έναν καινούριο κανάλι. Ναι. Νομίζω, είχα έχω στην αρχή, αλλά μετά που είδα με ποιους είχα να δουλέψω και επειδή περάσαν τρεις μέρες που γυρίσαμε το τρέιλερ και είδα ότι πού μπορεί να φτάσει το πράγμα. Ναι. Ησύχασα, ναι, και νομίζω ότι οι άνθρωποι που εντιαμέ αγαπήσαν το πιο πολλά από εγώ. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, είναι οι συνεργάτες.
πάρα πολλά. Και να είναι πολλά καλοί επαγγελματίες, ούτως ώστε να είσαι ήσυχος, ότι ο καθένας δεν κάνει τη δουλειά του, είναι ρολάρι το πράγμα. Τούτο είναι. Μια χαρά. Πώς εκφράζεις περισσότερο, σαν ηθοποιός, σαν σεναριογράφος, σαν σκηνοθέτης? Γιατί έχεις σκηνοθετήσει κιόλας. Να σου πω. Ναι, έχω σκηνοθετήσει. Ναι. Να σου πω ότι πώς πάει το πράγμα. Όταν εκφράζομαι σαν ηθοποιός, νιώθω ότι διασκεδάζω. Δηλαδή απλά παίζω το ρόλο μου και είμαι λίγο πιο ανέμελος, ναι, το να υποδίδω με κάποιον. Όταν γράφω, πνάζω, ησυχάζω. Δηλαδή μόνος μου γράφω, εντάξει, πολλά τα επεισόδια, ενώ μπορείς να γράφεις έναν τον μήνα, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, θα γράφεις 8. Οπότε πνάζω, αλλά κουράζομαι λίγο. Ναι. Όταν σκηνοθετώ, νομίζω ότι το να κοουτσάρω κατά κάποιον τρόπο άλλους ηθοποιούς κάνει με έναν καλύτερο ηθοποιό. Ναι. Ωραία. Άρα και τα τρία είναι το καθένα. Μπορώ να τα αποχωριστώ τώρα. Δεν θέλω να τα αποχωριστώ για τρία. Φώτη μου, είσαι από τους τυχερούς ηθοποιούς που δεν έμειναν ποτέ χωρίς δουλειά, έτσι? Όχι. Άρα ούτε σκέφτηκες ποτέ ίσως να κάνεις κάτι άλλο για ασφάλεια, να έχεις κάτι? Γιατί πολλοί συνάδελφοι κάνουν μια διαφωνώ δουλειά. Διαφωνώ λίγο με την άποψη, γιατί θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, κανένας δεν σε πιέζει να είσαι ηθοποιός, γίνεσαι ηθοποιός επειδή έτσι γουστάρεις. Οπότε αν κάνεις κάτι άλλο για να έχεις αποκούμπι, δηλαδή αν τύχει και δεν είναι προδοκιά στην ηθοποιός να έχω κάτι άλλο, αμέσως θα πάει στο άλλο, όταν είναι στα δύσκολα. Ενώ στα δύσκολα, εντζάει που αρχίζει να δημιουργείς. Ναι. Όταν δεν έχεις να φάεις, ας πούμε, αρχίζεις να το μυαλό σου να κατεβάζεις ιδέες. Ναι. Και να είσαι πιο ενεργητικός με το αντικείμενο σου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες. Νομίζω ότι. Δεν θα έχεις δηλαδή την ευκολία, την ασφάλεια. Όχι, θέλω να έχω την ευκολία. Αν κινδυνεύεις να πεινάσεις και εσύ και η οικογένειά σου, να βρεις τρόπους. Να βρω τρόπο. Και έτυχε πολλές φορές να βρίσκω κάτι να κάνω. Αλλά μέσα από τη δουλειά μου. Γιατί δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Και μιλώντας και για την οικογένειά σου, επίσης είσαι από τους λίγους της γενιάς μας, να μην βάλω τους ηθοποιούς, να βάλω γενικά αυτήν τη γενιά, που διατηρείς την οικογένειά σου και ισορροπείς ανάμεσα στην οικογένεια και στην δουλειά. Πώς τα καταφέρνεις? Εννοείς τη δουλειά που έχει μια λάμψη, ας πούμε, και... Τότε μπορείς να είσαι καλός στη δουλειά σου και ταυτόχρονα να μην σε παρασύρει το πράγμα, να έχεις και το λιμάνι σου, την οικογένεια σου, να την κρατάς. Κρατούμε όμως. Κοίταξε, ανέχονται με τα τελευταία πόσα χρόνια. Γιατί βρέσαι ανέχονται, αφού είσαι γλυκύτατος. Γλυκύτατος, έτσι δείχνω, ναι. Τι, εν είσαι γλυκύτατος? Όχι, δεν είμαι γλυκύτατος. Θεέ μου, αρρώνεις? Αρρώνω, καλά αρρώνω. Σοβαρά? Νομίζω ότι, εντάξει, η σύζυγός μου κυρίως, η Γιούλη, είναι που κρατά τα ενία της σχέσης. Ναι. Γιατί εγώ, εντάξει, είμαι λίγο φουτούλης. Δηλαδή, άμα πια πελάρα με δουλειά, με αυτά, ξέρω, εγώ γίνομαι εξαλλός. Είσαι κυκλοθυμικός, δηλαδή, άμα νομίζω στην δουλειά. Όχι, γίνομαι εξαλλός και τον επόμενο δευτερόλεπτο είμαι μια χαρά. Απλά, είσαι από τζίνους. Απλά, εξωτερικεύω τα συναισθήματα. Ναι, αλλά... Μέσα μου τα καταπλύπτω. Αλλά τρώνε την άλλη, δυστυχώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Σου λέω ότι νομίζω σε όλες τις σχέσεις είναι η γυναίκα που κρατά το γάμο. Ναι. Και το να μην σβήσει, ρε παιδί μου, η αγάπη και ο ερωτάς. Και όχι ο άντρας. Δεν το πιστεύω. Λέει άντρες, μπράβο τους, που καταφέρνουν, αλλά εγώ δεν είμαι από αυτούς. Ναι. Νομίζω ότι είναι η γυναίκα που κρατά τις σχέσεις. Και αν έχετε. Ναι. Γι' αυτό δεν θαυμάζω τόσο πολύ. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα να θαυμάζει τη γυναίκα σου. Ναι, είναι όντως. Αλλά αυτόν κερδίζεται, δεν είναι. Νομίζω η στάση είναι που το προκαλεί. Σαν μπαμπάς, πώς είσαι? Σαν μπαμπάς, να σου πω εγώ πώς είμαι σαν μπαμπάς. Ναι. Πρέπει να πιάσεις το κοπελούς και μετά ρωτήσεις. Ας σου πω, είναι τέλος σε κόφκο. Να τζιλιέσαι χαμέ μαζί τους, να πιένεις παραλία και να σε χώνουμε στον άμμο, να παίζεις μάπα μαζί τους. Να... Αλλά την ώρα που πρέπει νομίζω ότι κρατάς και λίγο όρια. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, δηλαδή την ίδια στιγμή μπορεί να παίζουμε με τα χώματα που λέει ο λόγος. Και την άλλη στιγμή, εάν δω ότι ξεφεύγουν τα όρια, να προσπαθώ να τα κρατήσω. Ναι. Όρια, είναι το πιο σημαντικό. Όρια. Βάλω όρια, ναι. Εσύ σαν παιδί πώς ήσουν?
Γελάω πέντε. Έτσι, πώς ήμουν τώρα. Δεν που γελάς, ρε. Πώς ήσουσαμε. Θέλω να ξέρω. Πώς ήσουσαμε. Θέλω να σχηματίζω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί. Γιατί εάν ακούσει ο γιος μας που θα ακούσει, και δεν νομίζω μας λέει τώρα, πώς είμαι. Ναι, στη φυσική μου που είπες ότι είναι. Τώρα είναι. Ο ακόμα είναι δεν θα είναι καλό για αυτόν, κατάλαβες. Αχα. Γιατί εκείνα που λέω εγώ τώρα να εφαρμόσω, δεν τα εφαρμόζα εγώ όταν ήμουν στη ηλικία μου. Οπότε δεν μπορώ να. Ήμουν πολύ άστατος, πολύ άδαχτος, ζωηρός. Αλλά στο σχολείο μου φρόνιμος. Έκανα έξοδες αλητίες. Έχεις και λίγη κατανόηση για τα μωρά τώρα. Έχω, ναι. Επειδή έχεις μνήμες τα δικά σου. Έχω κατανόηση. Απλά οι αντοχές μας τώρα διαφορετικές. Όταν μπορείς, που το ενίσχυει κατά κάποιον τρόπο το να θυμηθούν εσύ πώς ήσουν τότε. Γιατί εντάξει, ήμουν τότε με άλλη ιδιοσυγκρασία τώρα. Μεγάλωσα, έχω άλλα πράγματα. Θέλω ένα παντρέμα. Ναι, και με άγνοια κινδύνου ήμασταν όλοι τότε. Τώρα είναι έτσι. Και τώρα ξέρουμε ακριβώς τι. Και άλλαξαν και οι εποχές. Μάλιστα. Στους φίλους σου, ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα? Στους φίλους μου. Στους φίλους μου το πιο σημαντικό πράγμα να είμαι μαζί του, για να είμαι μαζί του και να τους εξακολουθώ να είμαι φίλος τους, είναι να νιώθω άνετα να μιλώ απέναντί τους. Δηλαδή να μην σκέφτομαι τι θα πω, τι θα μιλήσω, μήπως στραφεί εναντίον μου, οτιδήποτε. Αρέσκει μου να είμαι γυαλί, καθαρό γυαλί απέναντι στους φίλους μου. Αν νιώσω ότι απέναντι από κάποιον δεν είμαι, τον αποβάλλω από τη ζωή μου με τρόπο. Με τρόπο. Με τρόπο. Έτσι θα κάνεις. Τι σκηνή. Σκηνές. Απλά εντάξει, κράτησες από, κράτησες αποστάσεις. Δείχνεις ότι. Που τη στιγμή που δεν μπορείς να είσαι άνετος μαζί του, να μην μαζί της, να μην μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα, εντάξει. Αναπόφευκτα, μόνος σου. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Τουλάχιστον με τους ανθρώπους σου θέλεις να είσαι ο εαυτός σου. Ακριβώς. Γιατί είμαστε συνέχεια λόγω δουλειάς και λόγω. Ναι. Πάντα πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Δεν θέλω να μιστρώ τους κανόνες. Εγώ θέλω να νιώθω τα μου και να λέω όπως σκέφτομαι χωρίς να περιμένω από τον άλλο να καταλάβει άλλα πράγματα. Ναι. Θέλω να είμαι εγώ. Μπορείς να περιγράψεις τον εαυτό σου με τρεις λέξεις? Όχι. Αγαπώ τον. Όχι, λέει. Θα γράψω όλο μου το. Θέλεις. Όχι, με τι, όχι. Μιαν. Εντάξει, μιαν, να σου πω μιαν. Ιδιότροπος. Ιδιότροπος. Ναι. Σου φαίνεται, ρε με παιδί. Την καλή έννοια. Τι ζώδιον είσαι. Με την καλή έννοια, ότι έχω το δικό μου τρόπο, όχι ότι. Α, εντάξει. Πόσον, τρία λεπτά. Τα κομμένα εδώ, δεν το ρώτησα. Τρία, ένα φιό. Σε τρία λεπτά τελειώνει. Οκ, σχέση με τα social media. Χάλια. Χάλια. Έτσι σε κόφηκα. Θέλω να πεις το μεγαλύτερο σου φόβο. Φόβο. Πάλι κόφηκες με αυτιά βάστο. Ένε κάτσες έτσι με τον εαυτό σου να σκεφτείς τα πράγματα. Ότι, τι είναι αυτό, το θάνατο. Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάς. Έχει ανθρώπους που το φοβούνται. Εγώ δεν το φοβούμαι. Εγώ περιμένω, ας πούμε, να έρθει την ημέρα να δούμε. Να περνάσω. Όχι να ξέρω εγώ, θέλανες με σήμερα. Όχι, απλά να δω τι γίνεται παρακάτω, ας πούμε, ξέρεις. Πιστεύεις στο παρακάτω. Βέβαια. Ναι. Απλώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τούτο χωρίς το παρακάτω. Είναι αστείο να υπάρχει τούτο χωρίς το παρακάτω. Πιστεύεις με την χριστιανική αντίληψη των πραγμάτων. Με την πίστη. Με την πίστη. Είτε λέγεται χριστιανική, είτε την πίστη. Ο Θεός είναι ένας για όλους. Ναι. Οκ, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η μεγαλύτερη σου αγάπη. Αγάπη. Ναι. Οικογένεια μου. Α, εντάξει, τούτον έχουμε εντό. Βέβαια. Τούτον έχουμε εντό. Ωραία. Και η μεγαλύτερη σου επιτυχία. Επιτυχία. Στη ζωή σου, γενικότερα. Νομίζω πάλι η οικογένειά μου. Μεγαλύτερη μου επιτυχία, γιατί κατάφερα, θεωρώ, ότι να έχω μια οικογένεια όπως την θέλω. Να είμαι περήφανος για τα μωρά μου, να μου διδάσκουν συνεχώς πώς να γίνω μεγαλύτερος. Και νομίζω ότι το πράγμα μπορώ να το υπογράψω, ότι ευκαιρία είναι καλό πράγμα. Είμαι happy, ας πούμε, με την οικογένεια μου και τα μέλη της οικογένειας μου και γενικά. Η δουλειά, εντάξει, η δουλειά έτυχε να είμαι από τους τυχερούς
που κάνουν τούτο που γουστάρουν. Πολλοί κόσμος κάνουν τούτο που γουστάρει. Αλλά γουστάρω, δηλαδή αν μου το πάρεις ένα... Ένα με λυπημένο. Να σου στοιχήσει, ναι. Βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολλά, Φώτη μου, που τα λέμε, αλλά που ακούω αυτά σήμερα από σένα. Γιατί αλήθεια είσαι... Δεν πας σου τίποτε. Όχι, χαίρομαι να βλέπω τους ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ να είναι καλά και να είναι ισορροπημένοι και να είναι ήρεμοι. Γιατί ξέρεις, υπάρχει πολύ τρέλα γύρω μας. Ναι, ναι. Κατάλαβα τα τελευταία χρόνια. Ναι, και δύσκολο να βρεις ανθρώπους που να αποπνέουν αυτήν την ηρεμία, αυτήν την ησυχία και την ικανοποίηση και την ευγνωμοσύνη. Γιατί σε νιώθω που μου λες ότι ναι, είναι η οικογένειά μου και νιώθω καλά και τους χαίρομαι και τη δουλειά μου. Αλλά τίποτε δεν γίνεται χωρίς αγώνα και προσπάθεια, έτσι. Τίποτε δεν χαρίζει. Τα τελευταία... Τον τελευταίο χρόνο που είχα έτσι λίγο κενών και κάποιες ώρες να συσκεφτώ, κατάλαβα πόσο πολλά δουλεύω. Δουλεύω για τον αντικείμενο μου, λέω. Τα τελευταία χρόνια και έφρυξα. Ναι. Μα πόσο πολλά, πόσο πολλά. Και θέατρο, και σκηνοθεσία, ναι. Και τηλεόραση, και γράψιμο. Ήταν ναι. Καλά και κλάταρα. Τώρα το συνειδητοποίησα. Ναι. Νόμιζα ότι ήμουν μια χαρά. Αλλά ναι, δουλεύω πάρα πολλά και έτσι παραπονιούμε, ενώ αρέσκει μου. Τι να σου ευχηθώ? Να έχω την υγεία μου. Μόνο? Τίποτε άλλο. Να έχεις την υγεία σου, αγαπημένε μου, και εγώ να σου ευχηθώ κι άλλα. Να έχεις υγεία σωματική και πνευματική, όπως έχει. Πνευματική είναι πιο σημαντική, πιστεύω. Ναι. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να την απολαύσεις, να μεγαλώνει και να απολαύσεις τα παιδιά σου ό,τι θέλουν να γίνουν, να τα χαρείς. Και πολλές επιτυχίες στη δουλειά μας και στη δημιουργικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα, τιμή μου, γιατί ξέρω ότι είσαι σπάνιο, είναι σπάνιο να δώσει.